Αγαπητές φίλοι και φίλοι, φτάσαμε στο καλύτερο ίσως σημείο για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι η ώρα που εσείς οι πρωταγωνιστές θα έρθετε στο βήμα να βραβευτείτε. Θα μου επιτρέψετε όμως αυτή τη στιγμή να χειροκροτήσουμε όλοι όλους. Θεωρώ ότι ουσιαστικά όλοι, όλοι οι διακριθέντες εκπροσωπούν τα παραδείγματα, τα καλά παραδείγματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αυτής που καινοτομεί, παράγει και εξάγει. Να καλέσω καταρχάς στο βήμα για να παραλάβει το βραβείο τον κύριο Μαθιό Ρήγα, διευθύνοντα σύμβουλα του ομίλου Energean. Το βραβείο θα παραδώσει ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, οικονομικός διευθυντής οικονομικών του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουμε μικρούς χαιρετισμούς από τους βραβευθέντες και παρακαλώ πολύ να τηρήσουμε το χρονικό όριο των περίπου 2 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ και είναι ιδιαίτερη τιμή να παίρνω πρώτος τη σκητάλη των βραβεύσεων εξαιρετικών επιχειρήσεων που κοσμούν την Ελλάδα. Πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίναγα την Energean, ελάχιστοι πίστευαν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία θα κάνει την Ελλάδα περήφανη τόσο για την παραγωγή που έχουμε στην Ελλάδα και ο πρίνος είναι η μοναδική παραγωγή που έχουμε σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη χώρα, αλλά και μια εταιρεία που θα μπορούσε να βγει από τα σύνορα της χώρας και να μας κάνει περήφανους για αυτά που μπορούμε να κάνουμε εκτός Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν και μετά από πάρα πολλές περιπέτειες, γιατί νομίζω ότι όποιος επιχειρεί σε αυτή τη χώρα και έχει ζήσει τα τελευταία 10 χρόνια αυτά που ζήσαμε εμείς, θυμίζω απλώς ότι το 2015 πέραν της κρίσης των τραπεζών είχαμε και το πετρέλαιο στα 27 δολάρια. Επομένως, περάσαμε τον απόλυτο χαμό. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε μια εταιρεία η οποία βρίσκεται σε 4 χώρες, άδειες οι οποίες καλύπτουν την Ελλάδα, το Μαυροβούνι, την Αίγυπτο και πολύ πρόσφατα το Ισραήλ. Έχουμε μια παρουσία στο Ισραήλ η οποία καλύπτει πλέον με συμβάσεις το 40% της αγοράς του Ισραήλ σε φυσικό αέριο. Υλοποιούμε ένα έργο ύψους 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ. Φυσικά, στον πρίνο συνεχίζουμε τις επενδύσεις για να συνεχίσουμε την παραγωγή του πετρελαίου στην Ελλάδα. Και επιστέγασμα όλων αυτών ήταν η πρόσφατη εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο της Αγγλίας, στην κύρια αγορά, η μοναδική εταιρεία που είναι μέλος του χρηματιστηρίου της Αγγλίας της κύριας αγοράς, μέλος του FTSE 250, συνεχίζοντας πλέον την παρουσία μας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και πολλοί μιλάνε για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αυτή τη χώρα. Πολλοί μιλάνε για τις επενδύσεις που θα γίνουν. Είναι ευπρόσδεκτο ότι βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να έρχονται πλέον στην Ελλάδα, να μας πλαισιώνουν και εμάς. Και ελπίζουμε όλοι μαζί να δούμε το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, να γίνεται η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε για να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα, να δώσουμε επνοή μέσα από την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στη χώρα. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους μου τους συνεργάτες που μας βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ, αλλά κυρίως στους νέους και τις νέες που πολύ πιθανό να μην πιστεύουν ότι σε αυτή τη χώρα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από το μηδέν και να φτάσει να κάνει μια εταιρεία η οποία έχει αξία μεγαλύτερη από ένα δισεκατομμύριο στο χρηματιστήριο της Αγγλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και εύχομαι να έχουμε καλή επιτυχία όλοι στις προσπάθειές μας στη χώρα. Ευχαριστώ.